Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή μας αφορά το γνωστό έγκλημα διαρκείας, έγκλημα κατά συρροή και ίσως είναι και ήπιοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί που διαπράττουν εδώ και δεκαετίες οι κυβερνήσεις όλων των κομμάτων μαζί με τις περιφερειακές διοικήσεις και συγκεκριμένους δημάρχους στη Δυτική Αθήνα και στη Δυτική Αττική. Αναφερόμαστε στο Χιτά Φιλής που αντί να κλείσει όπως ήταν η πάγια δέσμευση προς τους κατοίκους όλα αυτά τα χρόνια, μέσα στο κατακαλό καιρό, με ευνηδιαστικές, fast-tracked και εν πωλής εν κρυπτό διαδικασίες, αποφασίστηκε η επέκτασή του. Και αποφασίστηκε η επέκτασή του από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ από κοινού, δηλαδή από την απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση της κυρίας Δούρου και τη νέα περιφερειακή διοίκηση του κυρίου Πατούλη, οι οποίοι επικύρωσαν την απόφαση του ΕΣΝΑ για κατασκευή και λειτουργία νέου χιτά ελάχιστης χωρητικότητας 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων που μπορεί με προβλέψεις να φτάσει κατ' ελάχιστον τη λειτουργία 4 χρόνων. Και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν τηρείται ποτέ γιατί με τις διάφορες επεκτάσεις και πανοσηκώματα που συμβαίνουν στο ενδιάμεσο αυτή η λειτουργία παρατείνεται πολύ περισσότερο. Σαν να μην έφτανε η λειτουργία για περίπου μισό αιώνα αυτής της υγειονομικής και περιβαλλοντικής βόμβας στη Δυτική Αττική, η οποία πλέον έχει αποδεδειγμένα σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία, σαν να μην έφταναν τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι μιας επιβαρημένης περιοχής με πολλά προβλήματα, με ανεργία, με φτώχεια, με ανασφάλεια, σαν να μην έφτανε η κοροϊδία εδώ και χρόνια για το ότι επίκειται το κλείσιμο του Χιτά, έρχεται τώρα και η συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία δικαιολογημένα προκαλεί την αγανάκτηση και την οργή των κατοίκων απέναντι σε μια πολιτική η οποία θυσιάζει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία στο βωμό των κερδών και των συμφερόντων μιας χούφτας ομίλων που στην κυριολεξία θησαυρίζουν από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και αυτή η πολιτική δεν αφορά μόνο τη Φυλή, αφορά και το Γραμματικό, αφορά και άλλες περιοχές που ανασύρθηκαν από το παρελθόν και έχουν να κάνουν με τη μετατροπή λατομείων σε χωματερές και τις οποίες φυσικά θα φέρουμε στη Βουλή με νέες ερωτήσεις. Το ερώτημά μας είναι το εξής. Τι θα κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να αποτρέψει το νέο επιχειρούμενο έγκλημα σε βάρος των κατοίκων της Δυτικής Αττικής για να κλείσει άμεσα ο Χιτά και ποια στάση θα κρατήσει κατά τη διαδικασία έκδοσης των περιβαλλοντικών και άλλων αδειοδοτήσεων του νέου Χιτά που πέρα από εγκληματικός είναι και παράνομος γιατί προβλέπεται σε μια περιοχή απολύτου προστασίας που εμπίπτει σε κριτήρια αποκλεισμού. Και επίσης τι θα κάνει για να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή, να εκπονηθεί ολοκληρωμένη επιδιολογική μελέτη χωρίς καθυστερήσεις και να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ.